Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Δευτέρα σήμερα, πρώτη μέρα της άδειας, της χειμερινής. Και ήρθα εδώ σε πολύ γνωστό μέρος. Χαρακτηριστικό αυτό που δείχνω. Το επισκεφτόμουν παλιότερα, μου είχε δώσει κάποια καλά ψαράκια. Τώρα με την πρώτη φορά που ρίξα πρώτη βολή μέσα με το σύστημα την Μπομπάρδα. Ένα γουρουνόψαρο. Έτσι συστηματάκι με την Μπομπάρδα. Ακόμα δεν έχω προλάβει να ρίξω το σήμα το μπαλάκι. Ένα γουρουνόψαράκι. Εντάξει, τσίμπος είναι. Άντε γεια μας για τώρα. Το μπαλάκι. Μια ντουμπλεδιά από γύλους και το σύστημα της Μπομπάρδας. Ένας χάνος, ένας γύλος και το γουρουνόψαρο. Και συνεχίζουμε. Τώρα λέω να το αλλάξω λίγο σε κανονικό διπλαράκι νούμερο 10 αγκίστρια. Ο κωδικός είναι της owner, ο αγαπημένος μου 517711. Είναι απίστευτα αγκιστράκια. Σηκώνουν πολύ μεγάλο βάρος. Δεν σκουριάζουν εύκολα, ξαναχρησιμοποιούνται. Είναι πολύ ωραία για να γίνουν και πολύ άγκιστρο. Και πετονιά θα χρησιμοποιήσω για την αρματοσιά. Επειδή φίλοι πολλοί με ρωτάνε, τη Vega, την Ακάντα, τη Fluoro Coated, έτσι, 0,30 με 9 κιλά βάρος. Είναι made in Japan. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, εδώ το λέει made in Japan. Έτσι, ultra low visibility. Βαριδάκι στρογγυλό τριαντάρι. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλω να μου μπλέκει κάτω στο βυθό. Για να δούμε τι θα δούμε. Για μας για τώρα. Κάτι τσίμπησε εδώ που κάνω. Κάτι σαν να πήκω, για να δούμε τι είναι. Ωπα. Έλα. Έλα. Είσαι εσύ. Έλα ρε. Μια στιρούλα. Εντάξει. Θα γίνει απελευθέρωση. Έτσι κι αλλιώς έξω έξω είναι. Έλα μωρή. Θα σας στηρίξουμε την κάμερα τώρα. Θα κάνουμε μια τούμπα και γελάμε. Γελάει εκεί. Γεια σου. Όχι, για να μην λέτε, και εγώ απελευθερώνω. Εντάξει, ήτανε τόσες 10 πόντους. Αν ήταν γύλος, θα τον κράταγα, πέρκα, την κράταγα. Εντάξει τώρα αυτό, δεν πειράζει. Γεια μας για τώρα. Να δούμε τι είναι. Εύχομαι να μην είναι η ίδια ευλαμμένη. Σαλιάρα. Λοιπόν, η σαλιάρα είναι ένα ψάρι το οποίο δεν τρώγεται, έτσι. Δεν είναι, μοιάζει με τον κοκοβιό. Δεν είναι η διαφορά, να σας τη δείξω κιόλας. Εκτός από το χρώμα, η σαλιάρα δεν έχει το στιθιαίο πτερύγιο. Κάτσε να την γυρίσουμε κιόλας, μην πιαστούμε κιόλας. Λοιπόν, δεν έχει το στιθιαίο πτερύγιο που έχει ο κοκοβιός. Έχει δύο κανονικά και δύο πλάγια, έτσι. Να την κάνω απελευθέρωση. Έχουμε μια ακόμα. Δεν έχουν όρεξη να την πείσουν τώρα. Δεν τσιμπάγανε για όλια.
που θα πάει κάποιο θα βρεθεί χαζούλικο. Κάποιο κάνει μαγκές. Έχει κούφια. Θα ρίξουμε λίγο πιο πέρα, γιατί δεν τα έχουν πνιρέψει. Μια χαρά πήγε. Για να δούμε. Πάτωσε. Πάτωσε κιόλας. Νατός. Τον έχω, δεν τον έχω, έφυγε. Τον κερατά. Τόπο και τα υψομετρική διαφορά πάνω στην πέτρα και ασφάλι. Bye. Ooh. Yes. Θα το φάει το κεφάλι, το ετοιμάζεται. Το boost. Παραλίγο με καρφός κάτω. Δεν ξαρίχνω εκεί. Και έχει τρούπα. Πάμε βάλει μέσα, μπορεί να κάνει μια πέρκα. Θα ρίξω από εδώ. Θα μου πεις γιατί δεν ρίχνω πιο μέσα. Γιατί πιο μέσα δεν έχει τίποτα. Ό,τι παιχνίδι γίνεται εδώ κοντά στα βραχάκια. Γι' αυτό και τα ψαράκια που έπιασα είναι οριακά. Αλλά πάλι μια τηγανιά βγήκε. 9.30 ώρα ήρθα. Ναι, ξέρω, θα μου πείτε αργάμιση πάλι. Έπρεπε να πληρώσω κάρτα να πάω να στηθώ στη ΔΕΗ στην ουρά. Και αφού τελείωσα, γιατί υπάρχουν και αυτές τις υποχρεώσεις, είπα να πάρω το καλά μου και να έρθω. 1:29. Όπου να θα βαρεθώ. Περιμένω να τελειώσω. Αυτός ο ακροβάτης είναι τα δύο κομμάτια που ήταν από το προηγούμενο κουτί. Είναι τα τελευταία δύο κομμάτια που έχουν μείνει. Το άλλο αύριο πάλι. Άντε να μην σας τρώω το χρόνο τώρα. Γεια σας. Πολύ καλός γύλος. Σχεδόν πελαγίσιος. Εκεί στο δεκαράκι να το φάει. Τι να κάνουμε. Μια χαρά στο τηγανάκι θα πάει. Έτσι, έτσι, έτσι. Ψαρεύοντας μέσα στους αφρούς. Και ένας κακαρέλος. Γεμίζει ο ντορβάς.
Θα σας δείξω και το πέταγμα, είναι απίστευτο. Δηλαδή άμα θέλει να σου δώσει ψάρια. Γεια σας, για τώρα. Τώρα την εόρυξη, έτσι, τη βολή εκρεμές, όπως λέω εγώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολη, κοιτάτε να γελάσετε. Έχουμε αφήσει αρκετή απόσταση από τη μύτη, έτσι το βαρύδι μέχρι πάνω, περίπου στα 2 μέτρα. Το αφήστε και λιγότερο, δεν παίζει ρόλο. Πιάνω, ανοίγω και κάνω αυτό. Του δίνω να αιωρηθεί το καλάμι, κάνει το βαρύδι αυτή την κίνηση, 2 και την τρίτη που πάει μπροστά τα μολάω. Αυτή είναι η βολή. Λοιπόν, εκεί μέσα στους αφρούς, αφού πάρουμε τα μπόσικα, ήδη ξεκίνησαν. Βλέπετε. Τι! Είπε σε λίγο κοντά, δεν πειράζει. Θα το μαζέψω για να το ξαναρίξω. Δεν είναι και εύκολο με την κάμερα να την κρατάς και να ρίχνεις. Α, εκεί, εκεί πήγε ό,τι καλύτερο. Αφήνουμε να πάρει, κλείνουμε και μαζεύουμε. Και παίρνουμε, να τα ξεκίνησα τα κλίματα. Όχι, ξέφυγε. Μαζέψουμε λίγο γιατί πήραμε πολύ κοιλιά. Ξανά πάλι. Τινγκ, 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 τινγκ. Πιάστηκε. Να, δυο κιόλας. Ένας χάνος και ένας γύλος. Άμα θέλει να σου δώσει στα μικρόψαρα, μέσα στους αφρούς είναι απίστευτο, έτσι. Ακόμα ο ακροβάτης δεν έχει φαγωθεί, δηλαδή εντάξει, θα ξαναρίξω πάλι. Γεια σας για τώρα. Πάμε πάλι. Ιουπ. 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 Ωραίος. Έπεσε. Κλείσαμε. Και περιμένουμε το σημάδι τώρα στη μύτη του καλαμιού. Τσακ. 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 Αυτό το τρέμουλο που βλέπετε είναι τσιμπήματα. Αλλά είναι μικροτσιμπήματα. Ου, να το ένα καλό τσιμπά. Να τρέψω λίγο. Πιάστε. Ωραίος. Ένας μικρός κακαρελάκος θα γίνει απελευθέρωση από την άλλη μεριά βέβαια για να μην τον ξαναπιάσουμε. Ευτυχώς. Κάμερα. Κάτσε, γίνεται. Έλα, έφυγε. Ωραίος. Πάμε για ρεπετισιόν.
Εκεί έχουμε ασχέσεις επί εδάφους, δεν ξέρω πως φαίνεται. Είπαμε. Καλά, ακόμα δεν έπεσε μέσα. Πάρουμε λίγα μπούσκα. Ένα και ένας κορμοάρανος. Και εσύ για το φαΐ ήρθες, ρε. Δεν έχει πιαστεί. Τσιμπάει, τσιμπάει. Είναι μικρούλια. Κάτι μου φαίνεται να έχει πιαστεί. Καλώς τον. Ένας γύλος οριακός. Τώρα θα γεμίσει το τηγάνι. Μια χαρά. Έχει γίνει μέσα εδώ, κάτσε να δούμε πως είναι. Είναι 25 συν. Ναι. Μια χαρά. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Τι θα δούμε. Ούτε 10 μέτρα μακριά. Ίσα ίσα τα μπόσκα. Και ακόμα δεν έχει πέσει μέσα. Το παιχνίδι άρχισε. Πιαστικέ. Όχι ακόμα. Τινγκ, τινγκ. Το τράβηξα πιο γρήγορα. Sorry για τα κουνήματα, αλλά δεν έχει βάση. Πάρει ο Μάστρα σήμερα και το κούνημα δεν το γλιτώνουμε. Είναι κουνημένο πλάνο, κουνημένη γεύση. Ή τους τελειώσαμε ή έχουν φοβηθεί. Μπα. Κάτω. Οπ. Όχι. Γαμότ. Έχουν μπλεχτεί, έχουν γίνει. Απορώ πως θα τα τσιμπήσουμε. Ωραία βολή, αυτή ήταν πολύ καλή βολή. Για να δούμε τι θα δούμε. Στο στόμα του Λίκου τη ρίξαμε. Λίκε, Λίκε, είσαι εκεί. Δεν το βλέπω το Λίκο.
Άμα έμπλεγμε τα παράμαλα, σίγα να τους εμπίσουν. Δύσκολα. Γεια σας για τώρα. Και ένας γάθουλας. Μάλλον γάτα είναι, αλλά είναι πολύ παχιά. Ήρθε τώρα που καθαρίζω εδώ τα ψάρια να φάει. Κάποιος έχει κόψει τα αυτιά από εδώ. Από μάχη μάλλον. Έχουμε και τους άλλους. Τι είναι ρε, τι είναι. Γαθομούρα. Είσαι γάτος ή γάτα τώρα εσύ. Τι είσαι, για να δούμε. Γάτα. Ρε χαζί, δεν σου δώσα κεφάλι να φας. Τι θέλεις, ψάρι, ολόκληρο? Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, εύχομαι να περνάτε καλά. Όπως και εγώ, εγώ μια χαρά περνάω. Δεν μου κάνει όρεξη να φύγω. Αλλά πρέπει να πάμε και σπίτι, γιατί μετά έχει σούπερ μάρκετ. Φωνάζει και η σύζυγος. Καλά περνάς εσύ. Πότε θα πάμε σούπερ μάρκετ? Τέλος πάντων, καλά να περνάτε όταν πηγαίνετε στη θάλασσα, έτσι. Βγάλετε, δεν βγάλετε ψάρια. Εγώ πάντα πηγαίνω για τα μικρόψωρα αυτά που βγάζω. Και αν μου δώσει κάτι μεγαλύτερο, εγώ ευχαριστημένος είμαι και με αυτά. Και το δηλώνω ότι πηγαίνω για γύλους, χάνους και περκούλες, γιατί για μένα είναι τα πιο νόστιμα. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Να είστε καλά. Γεια σας.